Απίστευτο και όμως αληθινό. Για πρώτη φορά στα ιατρικά χρονικά της Κύπρου, τετραπληγική μητέρα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρος ενός σκυλού και 950 γραμμαρίων. Ο τοκετός έγινε χθες το πρωί στις 8 και 22 στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού με κεσαρική τομή. Πλημμυρισμένη με χαρά, η μητέρα μίλησε στο Σίγμα για τις δύσκολες ώρες που πέρασε. Άγχος, φόβων, αλλά και ενθουσιασμών. Είχα πολλά αισθήματα. Ευτυχισμένος, μια νίκα μου καλή, φάμιλη μου καλά, δόξα σε όλα. Η Ελένη Κουδουνάρη είναι τετραπληγική εδώ και 23 χρόνια μετά από αυτοκινητικό δυστύχημα και μητέρα ενός ακόμη αγοριού, το οποίο γέννησε στην Νότιο Αφρική. Ακόμα στους φίλους μας, στην οικογένεια μας, στο σύζυγο μου, διότι δίχως τη συμπαράστασή τους και την υποστήριξη τους, ο δρόμος αυτός που ήταν δύσκολος θα ήταν ακόμα πιο δύσκολος, διότι όντως η εγκυμοσύνη μου ήταν δύσκολη. Πολύ χαρούμενη γιατί είναι πολύ αγαπημένη και τώρα έχουμε για το χαριτωμένο μας κοριτσάκι. Ο διευθυντής της γυναικολογικής κλινικής του νοσοκομείου Λεμεσού έκανε λόγο για πρωτόγνωρο περιστατικό στην Κύπρο και δήλωσε ευτυχής που η ομάδα του κατάφερε να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Αρκετά απλά, δεν είχε κάτι το ξεχωριστό. Το μόνο ήταν ότι έπρεπε να συνεργαστούμε με τους συναδέρφους. Γιατί δεν έχουμε πείρα σε τέτοια περιστατικά. Τις επόμενες μέρες η Ελένη θα πάρει εξιτήριο και δηλώνει έτοιμη να προσφέρει τα πάντα στη μικρή Ντάλια. Είναι όλα έτοιμα. Έχουμε και τα ρούχα της κρεμασμένα, τα φουστανάκια της, τα σιδερώσαμε, τα κρεμάσαμε. Είναι έτοιμα μόνο το μωράκι μας. Περιμένουμε να πάμε σπίτι. Ήδη διαμέσω του σταθμού μας θέλησε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό της κλινικής και ιδιαίτερα τους γιατρούς που βρέθηκαν στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή. Πριν από μία 20ετία στην Αγγλία, άλλη μια Κύπρια τετραπληγική έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο παιδάκι. Πολύ πολύ όμορφη ζωή και πριν η ζωή ήταν όμορφη, αλλά τώρα είναι πιο όμορφη με το κοριτσάκι μου. Φλερτάρουν με τον κίνδυνο στο νοσοκομείο Λεμεσού. Γιατροί σηκώνουν πλέον τα χέρια αφού η οικονομική κρίση γέμισε ασφιχτικά την κλινική εγγύων με αποτέλεσμα, όπως καταγγέλουν, το τμήμα να λειτουργεί εκτός προδιαγραφών. Ο υπεύθυνος της κλινικής προχώρησε σε καταγγελίες που προκαλούν σοκ. Έκανε λόγο για μη ποιοτική δουλειά και υποστελέχωση προσωπικού με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο έγκυες γυναίκες. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο λόγω του ότι της οικονομικής κρίσης υπάρχει πληθώρα ασθενών. Είναι αδύνατο να γίνει ποιοτική δουλειά στο νοσοκομείο Λεμεσού. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, επιστολή που στάλθηκε στις ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αναφέρει ότι έγκυες γυναίκες εξετάζονται από ειδικευόμενους γιατρούς χωρίς την παρουσία γυναικολόγου, πράγμα παράνομο. Στην επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι έχουν ελαττωθεί και οι μέρες νοσηλείας των ασθενών λόγω έλλειψης κρεβατιών. Δώσει και στον επαρχιακό κ. Αντρονίκο και στο Υπουργείο τις πληροφορίες ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούμε και να εργάζονται 5-6 γιατροί σε μια κλινική η οποία έχει 900 στοκετούς το χρόνο. Είναι εκτός προδιαγραφών. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση γυναίκας η οποία διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Σήμερα το νούμερο, επιρρημένα τα τόση ώρα, ναι, από το πρωί, πλέον 8. Και λαλού μου δεν ξαναγράφουμε, μόνο 100 γυναίκες. Τώρα λέω να γεννήσω δαμή, είναι οι μέρες μου να γεννήσω δαμή. Ούτε η μέρα κατά κρύβια δεν μου έβαλαν ποτέ να γεννήσω. Το μωρό περπατώ και νιώθω τα τέλεια κάτω. Τι να κάνω, 8:30. Είπε μου, και ο Αυγούστου, είπε μου, τέλος του Ιούλιο, δεν ξέρω σίγουρα πότε να γεννήσω. Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην κλινική εγγύων πριν από 2 χρόνια γίνονταν 450 τοκετοί ετησίως. Ενώ σήμερα με το ίδιο προσωπικό γίνεται ο διπλάσιος αριθμός.